Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι δηλαδή ερασιτεχνικά με την εστιοπλοεία, γιατί πιστεύω ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει όσο το μεγαλύτερη επαφή και σχέση με αθλήματα που έχουν να κάνουν με το ναυτικό στοιχείο, και πόσο μάλιστα όταν αυτό είναι προσβάσιμο και δίνει δυνατότητα και σε ανάπηρους ανθρώπους να δοκιμάσουν πέρα από το να βγουν από το σπίτι τους, αλλά να φτάσουν να εστιοπλοούν σε ανοιχτές θάλασσες. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία με την στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της Ελληνικής Εστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που πιστεύω ότι αν καταφέρουν όλοι οι φορείς να συνεργαστούν, όπως και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, θα μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα περισσότερα άτομα με αναπηρία στον χώρο του θαλάσσιου αθλητισμού. Και είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δω τους αθλητές να συμμετέχουν στην εβδομάδα αυτή εστιοπλοείας που διοργανώνει η ΑΕΟ, που πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό που γίνεται. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να φανεί η ανάπτυξη του αθλήματος της εστιοπλοείας στην Ελλάδα. Μια μοναδική ευκαιρία τους αθλητές να έρθουν να συναγωνιστούν εδώ στο Χαλερικό Δέλτα, και πιστεύω είναι και μια ευκαιρία να φανεί η ανάπτυξη που έχει γίνει στην εστιοπλοεία όλα αυτά τα χρόνια. Και υπάρχουν όλο και περισσότεροι αθλητές σε όλη την Ελλάδα με αναπηρία που κάνουν εστιοπλοεία. Νομίζω έχει τεράστια δυναμική το συγκεκριμένο κομμάτι και όσον αφορά την αθλητική ανάπτυξη και όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Πώς σας φαίνεται, το απολαμβάνετε? Θαυμάσια. Εντάξει, έχουμε άλλες δύο μέρες αγώνων. Mm-hmm. Παλεύουμε και το καλύτερο, και το σημαντικό είναι φέτος ότι είναι πολλά περισσότερα τα σκάφη και είναι από όλη την Ελλάδα. Το σημαντικό είναι ότι η κατηγορία των Χάνσα ανεβαίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε και άλλους αθλητές από όλη την Ελλάδα και πρέπει να το στηρίξουμε και το αναπτύξουμε πάρα πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Η οποία είναι μια κατηγορία ανθρώπων που πραγματικά είναι άξιοι πάρα πολλών συγχαρητηρίων, αν μη τι άλλο. Είμαστε σήμερα δεύτερη μέρα των αγώνων, προσπαθούμε για το Πανελλήνιο που λέμε και το EuroLeague. Τρέχω, ναι, 12 χρόνια περίπου τρέχω αγωνιστικά. Προσπαθούμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό που στον αθλητισμό, η εστιοπλοεία για αμαία, που είναι απαραίτητο για τον, νομίζω για όλους τα αμαία, όλα για τα αμαία, γιατί είναι και ψυχολογικό και για την υγεία του κάνει καλό. Ο καιρός δεν μας έχει κάνει τη χάρη πολύ. Θα θέλαμε λίγο παραπάνω αέρα. Η διοργάνωση είναι μια χαρά. Έχουν μαζευτεί 18 σκάφη σε στόλο. Είναι κάτι, όταν να φανταστείτε, όταν ξεκινήσαμε με το Λευτέρι και με αυτά, ήμασταν 4 σκάφη του ομίλου εδώ πέρα και 3 αθλητές που τρέχαμε κανονικά, και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε ένα στόλο 18 σκαφών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σχεδόν όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος εδώ μαζί μας σήμερα. Τρέχουν το Χάνσα 303 και το 2,3, τη δασκάλα που λέμε, το πιο μικρό σκάφος της κλάσης Χάνσα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έχουν έρθει σχεδόν όλοι οι όμιλοι. Είναι η πρώτη φορά για τους περισσότερους που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες και έχουν την αίσθηση της αισιοδοξίας και της χαράς και της ελευθερίας μέσα στη θάλασσα. Στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια σε συνεργασία με τον Όμιλο στην Αθήνα και την Ομοσπονδία, να δώσουμε την ευκαιρία σε αθλητές με κινητικά προβλήματα να χαρούν την εστιοπλοεία, να χαρούν τη θάλασσα, να τους δώσουμε την ευκαιρία να ξαναμπούν, γιατί μερικοί από αυτούς ήταν αθλητές, mm-hmm. να ξαναμπούν στον αθλητικό στίβο, στο αθλητικό πνεύμα και να έρθουν να αγωνιστούν.